κοπέλα τη. Τατιάνα. Γεια σου, Ηλία. Γεια σου, Αγγέλη. Γεια σου, Τατιάνα. Τα τρισούλια μου έχετε. Πού είσαι, δεν ήρθε και δεν μπορεί να κάνει. Αγάπη μου. Τι ωραία εκπομπή που έκανε εχθέ, Τατιάνα. Τι είναι. Όχι, αλήθεια τότε. Εχθέ θα απεργούσαμε. Όχι, προχτέ. Η τελευταία εκπομπή με την Μαρία Ιωαννίδου. Αλήθεια, ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν πολύ γλυκιά, πολύ συγκινητική, όπως έπρεπε. Ευχαριστώ. Ωραία. Έχω να πω για τον Ηλία. Ηλία μου, θέλω να έρθω απόψε να σου μαγειρέψω ένα φαγητό με μπόλικο σέλινο. Γιατί άκουγα τη συζήτησή σας. Λέγατε το πρωί ότι το σέλινο είναι το νέο αντρικό Viagra. Ναι, ναι, μας το θα είπε και η κυρία. Θα σου κάνω σελινόπιτα, κρέας με σέλινο, ναι. Και μετά θα σου κόψω καρπούζι, γιατί και το καρπούζι. Εδώς βοηθός. Θέλω να σου πω ότι η πρώτη φορά σε είδα να τα χάνεις. Τι εννοείς? Πριν, με το Σάκη. Δεν σε λυπήθηκαν που πήγε να σταματήσει η καρδούλα σου, Χρυσούλη μου, αγαπημένη. Όχι, αλλά δεν ήξερα αν είναι πλάκα ή αληθινό. Γιατί ο Ουγγαρέζο ήταν και μάνατζερ του κάποια στιγμή, ένα από του 8 μετά από μένα. Θέλω να σου πω. Ή όχι. Ότι πρώτη φορά στη ζωή μου σε είδα να τα χάνει και ήταν ό,τι πιο γλυκό έχω δει. Η πιο γλυκιά σου στιγμή. Να χάνει την αυτοκυριαρχία του Χρυσού. Ναι, λέω τώρα πλάκα μας κάνουν. Όταν είπε ο Περίς μας ότι τον έχουν, το έχουν κανονίσει. Ο Περίς με βλέπει. Τατιάνα, έλα. Εσύ έχεις υπογράψει συμβόλαιο. Α. Εγώ δεν έχω υπογράψει ακόμα. Την πήραμε να κάνει εξυπηρέτηση γιατί έχεις και εσύ. Πας καλά. Όχι, ρε παιδί μου, επειδή, μετά, επειδή μιλάμε για συμβόλαια. Αλλά δεν πρόκειται να το συζητήσω και στον αέρα σας. Να σου πω κάτι. Σας λέω ρωτήσεις για τις άλλες, αλλά τα δικά μου δεν τα συζητάω, κατάλαβες. Να σου πω, με τον Άδωνη το θίγω, όχι. Με τον Άδωνη θα το θίξεις το θέμα. Τι, αν τα αρθείς και τα λοιπά, εγώ κάτι να. Όχι, θα σου πω, δεν θα πας στο live. Κάν το γενικό, βρε Άρη, να είναι και ο Περίς μέσα να μας βάζει μία-μία. Εσένα δεν σε έχω για live. Θα το πας πιο hard με τον Άδωνη. Θα πας το θέμα που έχεις εσύ με τον Άδωνη. Τι δουλειά έχει τώρα η γυναίκα, τι έχω εγώ με τον Άδωνη. Έχει βαρύγδουπες δηλώσεις για τον Άδωνη, σου θυμίζω. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό το έχουμε τον Άδωνη. Όχι, πέστης, και τέτοια. Ναι, αλλά δεν έχει σημασία. Τι φταίει η γυναίκα τώρα, τι έχω εγώ με τον Άδωνη. Εσύ μου πες για τον Άδωνη. Ναι, όχι, λέω ως προς το σοου εννοώ. Όχι ως προς εμένα, γιατί εγώ δεν θα. Εντάξει. Δεν μπορεί να πειράξει. Θέλω να σου πω, εσύ δεν είσαι προετοιμασμένο για ερωτήσει. Θα κάνει περιμένει τώρα από την Τατιάνα. Όχι, αλλά ξέρει, στον αέρα κατά υποπίεση βγαίνει κάτι διαμάντη. Το ξέρει το Μέγκα. Όχι, αυτό είναι. Δεν ρωτάζεται με φτάνει αυτό τα υπόλοιπα τα ρίχνει. Εγώ στην ευγενία δεν θα την πήγαινα χάρτη. Μπράβο. Γιατί είναι πολύ γλυκούλα και μπουμπούκα και. Ναι, αλλά γλυκούλα, γλυκούλα. Δεν μπορεί να σου πει κάτι τέτοιο. Μπορεί να σου πει κάτι τέτοιο, παιδί μου. Δεν σου βγαίνει, δεν ξέρω εσένα πώς σου βγαίνει, δεν το έχω καταλάβει. Του Βαγγέλη μια χαρά του βγαίνει και εμένα μια χαρά αν αφινόμουν θα μου βγαίνει, μην το συζητάς καθόλου. Ναι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Τατιάνα, ο Ψινάκης θεωρείται από τους χρήστες του site το οποίο έχεις. Ναι. Το οποίο όπως είναι T-Life, ναι. Σας θεωρεί... έχω σήμερα 10 χτυπήματα. Χτυπήσαμε αυτό με το ρουβά. Τη Μενεγάκη το πρωί που βγήκε, τι εκπομπή έχετε κάνει. Μάλιστα. Τι εκπομπάρα είναι αυτή που έχετε κάνει. Θεωρείτε... Η Μενεγάκη, παιδιά, αλλάξτε κανάλι να μας βλέπετε, πηγαίνετε στη Μενεγάκη. Ωραία, μανία. Ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση, αλλά δεν θα προλάβουμε. Τρέχει το ρολόι και γι' αυτό θα πρέπει να πάμε. Αν την ευγενία, γιατί περιμένω την ερώτηση στην κρίσιμη, αν έχει υπογράψει με το Μέγκα. Ωραία, οκ. Okay. Θα μας κοιτάς δηλαδή τώρα. Σας βλέπω. Με φύγει, θα σε πάρω τηλέφωνο να έχουμε. Μπορεί να μάθω, μην ανησυχείς. Ο Νίκος, φιλιά. Στο δικό του site. Φιλιά. Φιλιά, γάμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, Τατιάνα.